Καλημερίζω και τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη, πολιτική προστασία, εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Καλημέρα κύριε Λεονταράκη, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Λεονταράκη, καλή εβδομάδα σας, ακροατές. Τα χειρικά παραμεταγροτικά, διότι αγροτικά χειρικά δεν ήθελαν. Σαφέστατα. Για να δούμε λιγάκι τι εικόνα έχουμε. Πάντως να πω το εξής, ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό. Το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας λέει ότι εντείνονται πολύ περισσότερο τα φαινόμενα και διαρκούν στην Κρήτη μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη. Μιλάνε για χιόνια τα οποία σε πολλές περιοχές θα φτάσουν και τους 80 πόντους, όπως επίσης και το 1 μέτρο. Επίσης το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μιλάει σε κάποιες περιοχές και 200 χιλιοστά νερό. Αν όλα αυτά είναι εντάξει, η κρατική μηχανή πρέπει να κάνει τη δουλειά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να μην κινδυνεύσει κανένας, να δοθεί βοήθεια όπου χρειάζεται, γιατί όλα αυτά που προανέφερα το ξέρετε, αφού κάνατε και το συνδυασμό αγροτικά πρωτογενής τομέας καιρός, μας είναι τελείως απαραίτητα και για τον αγροτικό κόσμο και για την επιβίωσή μας και για το νερό, ε? Ναι κύριε Δουλειράκη, όπως ακριβώς το περιγράψατε, αυτό λέει η πρόβλεψη. Μάλιστα εχθές υπήρχε και μια τηλεδιάσκεψη υπό τον Υπουργό τον κύριο Τσικίλια με συναρμόδιους φορείς, με εκπροσώπους και των 13 περιφερειών. Ουσιαστικά η πρόβλεψη κάνει λόγο για συγκεντρωτικά για το νησί για χιλιοστά νερού πάνω από 250, με πυκνές χιονοπτώσεις σε υψόμετρο πιθανόν πάνω από τα 550-600 μέτρα, ίσως και χαμηλότερα. Σε κάθε περίπτωση, για να μην δημιουργούνται προβλήματα, για να μην έχουμε και σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, θα πρέπει και ο πολίτης εμείς ήδη να βοηθήσουμε, ακούγοντας και τέλος πάντων έχοντας κατά νου τις όποιες οδηγίες και τις όποιες τυχόν απαγορεύσεις. Με λίγα λόγια, όταν έχουμε την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων, αν είναι δυνατόν να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Από εκεί και πέρα, όπως πάντα συμβαίνει, σαν περιφέρεια, σαν μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Τώρα από το πρωί είχαμε τις τηλεφωνικές επαφές με αντιδημάρχους και του Οροπεδίου και του Δήμου Χερσονήσου και άλλων δήμων. Προσπαθούμε να είμαστε και θα είμαστε, πιστέψτε με, στην καλύτερη δυνατή συνεννόηση, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Το σημαντικό είναι να μην κλείνουν οι αρτηρίες, άρα θα καταβάλουμε και εμείς ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να μην κλείσουν δρόμοι, κεντρικοί δρόμοι, όπου και αν χρειαστεί. Καλοδεχούμενα τα νερά, καλοδεχούμενα το χιόνι. Πραγματικά είναι χαράς Ευαγγέλιο τέτοια χειρικά συστήματα να μας επισκέφτονται τακτικά, διότι όπως είπατε και εσείς, το πρόβλημα με το νερό είναι τεράστιο, το βλέπουμε ήδη μπροστά μας. Υπάρχει ετοιμότητα, αυξημένη φυλακή, θα ξαναυπάρξει από ό,τι φαίνεται σήμερα το μεσημέρι εκ νέου διπουργική τηλεδιάσκεψη για να δούμε τα τελευταία δεδομένα. Μετά τις 12. Μετά τις 12, σωστά. Εχθές στη συνάντηση, στην τηλεδιάσκεψη, έντονα το όνομα της Κρήτης ακούστηκε πολλές φορές, με την έννοια πια ότι είμαστε η ουρά του χειρικού συστήματος και πάντα πολλές φορές αυτή η ουρά είναι και δυσκολομάθητη, αν μου επιτρέπετε, και τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Δεν τα ψηφούμε, συνετιζόμαστε στις μετακινήσεις μας, προσέχουμε γενικότερα, να χαρούμε το χιόνι αλλά μετά την πάροδο του χειρικού συστήματος. Προσέχουμε κυρία Λουδιερά, και εμείς από μεριά μας πραγματικά ό,τι χρειαστεί θα το κάνουμε. Και αν καμιά φορά ίσως μπορεί να καθυστερήσουμε να πάμε σε ένα κλεισμό, για παράδειγμα όταν η πυκνόπτωση, η χιονόπτωση είναι πάρα πολύ πυκνή, και αυτό θα συμβεί. Άρα χρειάζεται ψυχραιμία, υπομονή, σύναση και καλή συνεννόηση γενικότερα. Η πρώτη επαφή με κατατόπους δήμους τι μας δίνει αυτή την ώρα? Κυρία Βουλιάρη, κανένα πρόβλημα, πραγματικά κανένα. Από τη χθεσινή μέρα που ήταν πάρα πολύ καλή όσον αφορά τις πυκνοπτώσεις, είχαμε και χιονοπτώσεις σε ορεινά, και όταν λέμε ορεινά, πάνω από τα 1100, 1200, 1300 μέτρα. Όσο ψηλότερα, τόσο πυκνότερα, το καταλαβαίνετε. Αλλά προβλήματα δεν είχαμε, όχι σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τις κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις. Και τις κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις, διότι έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Απασχολούνται άνθρωποι του κρατικού μηχανισμού. Όταν ένα φαινόμενο γίνεται σε εξέλιξη και εγώ δεν λειτουργώ έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσω για τη δική μου την προστασία, με αποτέλεσμα όλο αυτό να καθυστερεί ενδεχόμενα άλλα πράγματα και να μην δίνει τη βοήθεια εκεί που πρέπει να δοθεί. Σωστά κύριε Λουδιράκη, η συζήτηση που κάνουμε τώρα στο ράδιο δεν είναι σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον από την άποψη τη μεριά μου, το ίδιο εσύ και για εσάς φυσικά, ούτε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, ούτε να φοβήσουμε, ούτε τέλος πάντων να αναδείξουμε το καιρικό σαν
το μέγιστο πρόβλημα το οποίο θα επισκεφθεί το νησί. Σε καμία περίπτωση το χαιρόμαστε. Το νερό είναι υγεία, το χιόνι είναι υγεία. Απλά προσέχουμε. Και αν κάνουμε τη συζήτηση είναι για να ενημερώνουμε τον κόσμο και να προσέχουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Και η αυριανή μέρα ίσως να είναι η αρχή. Μια δύσκολη αυριανή ημέρα. Φαίνεται ότι η αυριανή θα είναι, ας το πούμε, το μάτι του κυκλώνα μέχρι και την Τετάρτη, κυρίως Τρίτη Τετάρτη. Άρα προσέχουμε. Ωραία, μια πρώτη εικόνα από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ, καλή σας ημέρα. Βλέπω τις παρατηρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών που το Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει εγκαταστήσει σε όλη την Κρήτη. Μιλάμε αυτή την ώρα για χαμηλές θερμοκρασίες στον Τζερμιάδο, στα Σφακιά, δίνει μείον 3 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε χιονόνερο στο Σέμπρονα Χανίων με 2 βαθμούς Κελσίου, στη Σαμαριά μείον 1 βαθμός Κελσίου. Έχουμε ασθενή βροχή αυτή την ώρα στα Ρούστικα Ερεθύμνου, όπως επίσης και στον Πλακιά Ερεθύμνου. Θερμοκρασίες πολύ καλύτερες που φτάνουν αυτή την ώρα που μιλάμε μέχρι και τους 10 βαθμούς Κελσίου. Στην Παλαιόχωρα ασθενής βροχή και 9 βαθμοί Κελσίου. Παρατηρήσεις 8:30 η ώρα έχουν δοθεί αυτές οι παρατηρήσεις προς το Αστεροσκοπείο Αθηνών από τους σταθμούς που έχουν εγκατασταθεί σε όλο το νησί. Κάμπι Κεραμιών Χανίων 3 βαθμοί Κελσίου, Φέρισος Χανίων ασθενής βροχή και 4 βαθμοί Κελσίου, Έλος Χανίων 3 βαθμοί Κελσίου, Ψυχάλες στις Βρύσες Χανίων και 6 βαθμοί Κελσίου, χιονόνερο στην περιοχή Σκύφου Χανίων 2 βαθμοί Κελσίου, βροχή Ασίγωνια Χανίων, Αργυρούπολη Ρεθύμνου ασθενής βροχή και 6 βαθμοί Κελσίου, στα Ανόγια 3 βαθμοί Κελσίου. Έτσι στις σημαντικότερες παρατηρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών. Και καλημερίζω ευθύς αμέσως στον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τσαπάκο. Καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλά δόξα τω Θεώ. Καλημέρα και εσάς και τους ακροατές μας. Καλά να είστε. Για να δούμε λίγο, διότι είχατε μια τηλεδιάσκεψη χθες, μια τηλεδιάσκεψη η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 12 μετά το μεσημέρι σήμερα. Από αυτά τα οποία αναφέρονται, ποια είναι εκείνα τα οποία για εσάς είναι, θα λέγαμε στη γλώσσα των μαθητών, τα σως, κύριε Τσαπάκο? Χθες έγινε μια διευρυγική το μεσημέρι. Ουσιαστικά έγινε για να δούμε αν είμαστε συντονισμένοι και αν είμαστε προετοιμασμένοι σχετικά με την κακοκαιρία που περιμένουμε στο νησί, που τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν ουσιαστικά από σήμερα αργά το βράδυ, θα ενταχθούν αύριο έως την Τετάρτη. Παρ' όλα αυτά η κακοκαιρία πάει μέρα-μέρα. Θα έχουμε επικαιροποιημένο δελτίο σήμερα μετά τις 1 το μεσημέρι, που θα γίνει ξανά η ισχύση του συντονιστικού, και ουσιαστικά θα έχουμε εικόνα τι θα συμβεί από σήμερα το βράδυ. Υπάρχουν δύσκολα σημεία στα οποία έχει δοθεί ιδιαίτερη μέρημνα, κύριε Τσαπάκο? Όσο υπάρχει σχεδιασμός, ο σχεδιασμός δεν έγινε χτες ούτε σήμερα. Ο σχεδιασμός υπάρχει και είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί. Τα μηχανήματα θα λάβουν τις θέσεις τους για τα ημιωρινά και ορεινά, που ουσιαστικά περιμένουμε χιονοπτώσεις. Τα σώση σημεία είναι εντοπισμένα, από εκεί και πέρα θα παρέμβουμε όπου χρειάζεται. Ωραία. Μηχανήματα, προσωπικό, άπαντες σε ετοιμότητα λέτε σε όλο το νησί, γιατί ξέρουμε ποια είναι εκείνα τα γνωστά σημεία τα οποία δίνουν πάντα παραπάνω προβλήματα ή συγκεντρώνουν μεγαλύτερη ποσότητα χιονιού ή βροχής, αυτό λέτε? Ακριβώς. Οπότε είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Εγώ κάνω για ακόμη μια φορά έλεγχο στους πολίτες να μην μετακινηθούν ασκόπως, ούτε προς τα ορεινά, ούτε αν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις σε σημεία τα οποία δημιουργούν προβλήματα, για να μην ταλαιπωρηθούν οι ίδιοι, για να μην πούν σε κίνδυνο και για να μην εμποδίσουν και την επέμβαση των συνεργείων που θα... πιθανόν θα χρειαστεί να δουλέψουν στις περιοχές αυτές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας χρειάστηκε κάπου να παρέμβετε, κάποιος να ζητήσει βοήθεια σε όλο το νησί? Όχι, προς το παρόν δεν βγήκαν προβλήματα. Χθες είχαμε έντονες βροχοπτώσεις κατά τόπους, αλλά δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα. Ωραία, λοιπόν. Ναι.
Χρειάστηκε να κλείσετε πυρλαδικές ενδεχόμενα διαβάσεις, να αποκλείσετε κάποια σημεία, γέφυρες ή όπου από ρέματα περνάει νερό, διασχίζει από τη μία πλευρά του δρόμου την άλλη. Ναι, σας λέω όχι, αυτές δεν είχαν προβλήματα. Δεν είχαμε θέματα. Ωραία. Η βροχή ήταν κατά τόπους έντονη, αλλά θεωρώ ότι μόνο καλό τελικά. Ωραία, λοιπόν, μακάρι έτσι να συνεχίσουμε, λέω εγώ από την άλλη πλευρά, γιατί χρειαζόμαστε και το χιόνι και το νερό το οποίο πέφτει. Ακριβώς. Είναι απαραίτητο για να έχουμε και για ίδρυψη και άδρυψη το νησί. Δεν έχει τα απαιτούμενα από θέματα. Θα είμαστε λοιπόν σε επικοινωνία για την ενημέρωση του κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσαπάκο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Έτσι πάω στον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, τον κύριο Μανώλη Χερέτη. Κύριε Χερέτη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, τι είχαμε και τι έχουμε για αυτή την ώρα εδώ στα στενά πλαίσια του Δήμου Ηρακλείου, έτσι ώστε να γνωρίζει και ο κόσμος ο οποίος μετακινείται. Κοιτάξτε, είμαστε σε επιφυλακή για το φαινόμενο που περιμένουμε. Είχαμε και χθες μεγάλες βροχοπτώσεις. Είμαστε στη συνεννόηση με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και του Δήμου αλλά και άλλων φορέων, όπως και με την αστυνομία ή με την περιφέρεια. Χρειάστηκε να κλείσουμε τις ιρλανδικές διαβάσεις στην περιοχή του Καθαμπά και στην Λυκείου, στην Κορώνη Μαγαρά, διότι από την αυτοψία που έγινε είδαμε ότι είχε ανέβει η στάθμη του νερού. Και ποια είναι η οδός? Επειδή το φαινόμενο ήταν σε εξέλιξη, ναι. Καμιά φορά δεν ξέρεις αν θα μπορέσει, οπότε καλύτερα να το σώζαμε. Κύριε Χερέτη, καλά το κάνατε. Θυμίστε μου μόνο αν έχετε την καλοσύνη. Ποια είναι η οδός Λυκείου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά? Είναι στην Κορώνη, η τέρμα στην Κορώνη Μαγαρά που περνάει μέσα από το ρέμα και ανεβαίνει κάτω από την Εθνική και ανεβαίνει από την απέναντι πλευρά που σε βγάζει μετά. Ναι. Κουμπούνι, αν πα δεξιά και. Ναι, εκεί που είναι το κυκλικό. Ναι, μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα, ναι, ζητώ συγγνώμη, αλλά τώρα κάποια στιγμή μπερδεύτηκα με την περιοχή. Να σας πω, από τη στιγμή που εσείς το κρίνατε και βλέπατε τον όγκο του νερού, φαντάζομαι ότι κάνατε το καλύτερο δυνατόν για να είμαστε κι εμείς ασφαλείς. Είχαμε συνεχή επικοινωνία με την τροχέα που πήγε 2-3 φορές, πήγε η δημοτική αστυνομία. Τα παρακολουθούσαμε τα σημεία. Από ένα σημείο και μετά κρίνανε όλοι ότι έπρεπε να κλείσουν από τις απογευματινές ώρες λόγω του ότι υπάρχει χαμηλός φωτισμός στην περιοχή. Τώρα έχει σταματήσει το φαινόμενο. Περιμένουμε, σύμφωνα με το δελτίο, θα είναι πιο δύσκολα από το απόγευμα και μετά. Και την Τετάρτη είμαστε σε ετοιμότητα. Συνιστούμε στον κόσμο ότι η μετακίνηση μπορεί να αποφύγει, να την αποφύγει. Και θα κάνουμε υπομονή. Για ένα διήμερο θα είναι τα φαινόμενα ακόμα. Μα δεν μπορούμε από τη μία να λέμε, κύριε Χερέτη, ότι χρειαζόμαστε το χειμώνα, ότι χρειαζόμαστε το χιόνι, ότι χρειαζόμαστε τη βροχή και την ίδια στιγμή εμείς να ζητάμε από εσάς να είσαστε στις θέσεις σας, να μας βοηθήσετε. Και καλά κάνουμε και το ζητάμε, αλλά την ίδια στιγμή ο καθένας από εμάς να μην κάνει αυτό που πρέπει. Δηλαδή, έβλεπα ότι είχαν τοποθετηθεί εκείνες οι πλαστικές οι μπάρες. Ναι, πώς τις λένε, μπράβο, με το νερό. Εκεί στον Κατσαμπά είχαν μπει κόκκινες κορδέλες και κάποιοι είχαν παραβιάσει και την κόκκινη κορδέλα για να περάσουν. Γιατί δεν ξέρανε την περιοχή και δεν είχαν εναλλακτική λύση. Γιατί υπηρεκτίμησαν τη δική τους την ικανότητα ως οδηγού, οδηγών ή του αυτοκινήτου τους. Έτσι δημιουργούμε παραπάνω θέματα. Έχει κάτι που στην περιοχή και έχει πολλούς καθέτους εκεί η περιοχή. Θα μπορούσαν να το αποφύγουν, διότι και πριν ακόμα βάλουμε τις νερομπαριέρες η αστυνομία είχε βάλει σήμανση, αλλά δυστυχώς παραβιάστηκε. Εντάξει, ζητάμε από τον κόσμο να δείξει παραπάνω υπευθυνότητα. Το φαινόμενο, από ό,τι λένε, θα είναι από σήμερα πιο ισχυρό. Και αύριο ζητάμε από τον κόσμο να δείξει μια κατανόηση και όποια μετακίνηση μπορούμε να αποφύγουμε, να την αποφύγουμε.
την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη φαινόμενα και αν δεν υπάρχει κάποιο λόγο. Για την υγεία και ασφάλεια του καθενός μας το μητάμε. Ακριβώς, ακριβώς. Μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και εμείς οι ίδιοι με ό,τι πάθουμε εμείς, ό,τι πάθει κάποιο δικός μας, ενδεχόμενα με ό,τι αντιμετωπίζουν στη συνέχεια οι αρχές. Το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δύο τιμούρι, όπως έλεγε η γιαγιά μου η Μακαρίτισσα. Σωστά. Λοιπόν, εκτός από αυτά τα δύο σημεία, δεν χρειάστηκε να παρέμβετε πουθενά, ούτε αν ξέρετε να χρειάστηκε κοπή κάποιου δέντρου ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, δεν έχουμε καμιά άλλη αναφορά. Εμείς είχαμε κόσμο, θα έχουμε και σήμερα. Είμαστε σε επιφυλακή. Είμαστε σε συνεννόηση με όλες τις άλλες υπηρεσίες. Με τους προέδρους, με τις υπηρεσίες, είμαστε σε επιφυλακή. Περιμένουμε επιδείνωση από το απόγευμα και μετά, οπότε όλα θα πάνε, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και είναι... Μα ακριβώς. Μπορούμε να παραπονιόμαστε από τη μια, όπως είπατε, ότι δεν έχουμε χειμώνα και από την άλλη με το πρώτο φαινόμενο να παραπονιόμαστε κιόλα. Έτσι ακριβώς. Να το αντιμετωπίσουμε. Απλά ζητάμε την κατανόηση του κόσμου. Και αυτό ακριβώς. Όποιος μπορεί να αποφύγει οποιαδήποτε μετακίνηση, καλό είναι να την αποφύγει. Και νομίζω επίσης ότι και από τη δική μας την πλευρά, ως μέσα ενημέρωση, στο σύνολό μας, τα τοπικά μέσα ενημέρωση, κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα και δίνουμε βεβαίως, πολύ μεγάλη ενημέρωση ως προς τις ανακοινώσεις που έρχονται είτε από εσάς, ραδιόφωνα, site, εφημερίδες, τηλεοπτική σταθμή. Σας ευχαριστούμε γιατί είστε συμπαραστάτες. Όχι, το λέω με την έννοια ότι δεν δικαιούται και κάποιος να πει δεν ήξερα, δεν άκουσα, δεν είδα, διότι μπορεί να τα βρει όλα αυτά κάπου φτιαγμένα, δημοσιευμένα. Άσχημα περιστατικά τα τελευταία χρόνια και στον τόπο μας. Θυμόμαστε όλοι πριν από λίγα χρόνια στις Μύρες σε ένα παράδρομο την παράσταση αυτοκινήτου με τρία άτομα μέσα, το θυμόμαστε. Άρα όλοι γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε άσχημο καιρό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και αν μπορούμε να αποφύγουμε κάτι να το αποφεύγουμε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε με επικοινωνία, κύριε Χαιρέτη. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Οι οδηγίες της ελληνικής αστυνομίας λένε να ενημερωνόμαστε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου αν πρόκειται να μετακινηθούμε. Να φροντίζουμε το αυτοκίνητό μας να έχει αντιολισθητικές αλυσίδες, να τις χρησιμοποιούμε αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας όπως παγετός, να φοράμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας, να ελέγχουμε την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου μας, να φροντίζουμε ώστε να είναι εφοδιασμένο με αρκετά καύσιμα. Φεύγω, πάω στα Ανόγια. Καλημερίζω τον Δήμαρχο. Κύριε Κεφαλογιάννη, τι κάνετε, καλημέρα. Κυρία Δουλειαράκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, να είστε καλά, γεροί και δυνατοί όλοι εκεί στα Ανόγια. Για πείτε μας τι εικόνα έχει σήμερα η περιοχή σας. Η εικόνα είναι χειμωνιάτικη, με τσουφτερό κρύο, 2 βαθμούς Κελσίου. Ό,τι πέφτει από τον ουρανό είναι χιόνι, απλώς μέσα στο νοικισμό των Αγίων δεν κάποιες στιγμές κάνει κάποιες χιονοπτώσεις, οι οποίες όμως δεν δημιουργούν πρόβλημα στην κίνηση είτε των πεζών είτε των αυτοκινήτων. Περισσότερο το βλέπουμε στα ζάμια των αυτοκινήτων. Είναι ο καιρός, έχει χαρακτηριστικά χιονιστή. Βλέπουμε το χιόνι εδώ απέναντι στις πρόποδες του Ψιλορίτη από τα 900 μέτρα και πάνω. Έρχεται χιονιάς. Αυτή είναι και πρωί στο καφενείο, αυτό ήταν το παλαιότερο η διαπίστωση. Είναι χιονιστής ο καιρός. Άρα πιστεύουμε ότι το βράδυ, αργά το βράδυ σήμερα, θα αρχίσει μια πιο έντονη χιονόπτωση. Όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, αύριο θα κάνει καλό χιόνι. Χειμώνας που χρειαζόμαστε και σε χαμηλότερο υψόμετρο το χιόνι, διότι βλέποντας το τελευταίο επικαιροποιημένο δελτίο, κύριε Δήμαρχε, αυτό το οποίο έβλεπα είναι ότι υπάρχουν περιοχές όπου το χιόνι θα φτάσει τους 80 πόντους και το 1 μέτρο. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά, από τη στιγμή που πάμε και σε χαμηλότερο υψόμετρο, για μας είναι ένας αγαπημένος προορισμός στα Ανόγια για τους περισσότερους κριτικούς. Αυτό το γνωρίζετε ούτως ή άλλως, το εισπράτετε στην καθημερινότητά σας, αλλά από τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη τα φαινόμενα, μάλλον θα πρέπει να κάνουμε λίγο κράτη και να περιμένουμε. Είναι ό,τι χειρότερο, και επειδή ο κόσμος δεν το έχει σαν αίσθηση, είναι όπως όταν κάνει κατακλυσμό και πρέπει να μείνουμε μέσα και δεν πρέπει να είμαστε στον δρόμο, διότι δημιουργούνται χειμαρικά έτσι φαινόμενα. Το ίδιο και στη χιονόπτωση. Δεν είναι έξυπνη η κίνηση με το αυτοκίνητό μου να πάω μέσα στην χιονόπτωση. Δεν είναι έξυπνη η κίνηση.
όσο καλό αν είναι το αυτοκίνητο, όσο αντοχές να έχει. Πρέπει να διευκολύνουμε το έργο των υπηρεσιών, των Δήμων, της Περιφέρειας, για να διατηρήσουν το οδικό δίκτυο ανοιχτό. Είναι μια προσπάθεια η οποία είναι επίπονη, γιατί κυρία Λουλγεράκη, όταν ξεκινάει η διαδικασία δεν ξέρουμε πόση ώρα θα κρατήσει και πόσο χρόνο θα απαιτηθεί. Άρα λοιπόν με σεβασμό πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα και να κάνουμε, όπως είπα και πριν, πιο εύκολη τη ζωή και των χειριστών και όλων που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Χαίρομαι για αυτό που λέτε, να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή των χειριστών και όλων εκείνων που δουλεύουν υπό αυτές τις συνθήκες, διότι οτιδήποτε χρειαστεί κάποιος εκτάκτος θα πρέπει να του δώσουμε αυτές τις πρώτες βοήθειες και χαίρομαι που το θέτετε έτσι, κύριε Κεφαλογιάννη. Έχουμε καιρό να χαρούμε τις ομορφιές του Χενιού όταν θα έχουν σταματήσει τα φαινόμενα, αλλά από την άλλη εγώ βλέπω σήμερα στα παραπολιτικά εφημερίδα Νέα Κρήτη και κάτι άλλο, βλέπω ένα σχόλιο που λέει ένα φάντασμα στον Ψιλορίτη, παραμυθένια τα χιονισμένα νόγιαλά, νέες καθυστερήσεις στο διαχρονικό έργο του ορεινού καταφυγίου στον Ψιλορίτη, καθώς προέκυψαν ζητήματα στατικής ενίσχυσης στην υποδομή του κτηρίου του πρώην χιονοδρομικού, με το Δήμο Ανογείων να εκπονεί μελέτη και να διεκδικεί επιπλέον χρηματοδότηση για το φιλόδοξο αυτό σχεδιασμό, ο οποίος θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού. Το χιονοδρομικό φάντασμα στον Ψιλορίτη θα μετατραπεί μετά από δεκαετίες σε ορεινό καταφύγιο. Ελπίζουμε να μην ακολουθήσει το μονοπάτι του προηγούμενου σχεδιασμού και πεδίου δραστηριοτήτων χιονιού, ενώ το καλοκαίρι θα εξυπηρετεί τις ανάγκες φυσιολατρικών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας στην ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Πάντως, στόχος του Δημάρχου, λέει το σχόλιο Ανογείων, είναι το έργο να υλοποιηθεί εντός του 2025, ώστε να μπει σε εφαρμογή ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση του ορισμού. Οψόμεθα, αυτό λέει το σχόλιο από τη μία, ξέρετε, την ώρα που το διάβαζα, κύριε Κεφαλογιάννη, θυμήθηκα και αυτή την παρέμβαση που είχαν κάνει από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, διότι δεν το βλέπουμε το πράγμα και τόσο φυσιολατρικά, αλλά κάνουμε και κάποιες κόντρες εκεί με τα 4x4, δημιουργώντας ούτως ή άλλως θέματα στατικής επάρκειας στην περιοχή. Στο περιβάλλον. Έτσι. Κύριε Λουγεράκη, πράγματι, και αφορά βέβαια αυτό το θέμα με όταν γίνεται ένα έργο, ότι πρέπει να γίνεται σωστό, και αυτό το οφείλουμε και στις επιβλέπουσες αρχές, όπως είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, που πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Ξέρετε, είναι σημαντικό όταν γίνεται μια δουλειά να γίνεται σωστά και να υπερβαίνει, αν θέλετε, το άγχος, την αγωνία ή αυτό που θέλει να δείξει ο Δήμαρχος, έλα να το κάνουμε, να τελειώνουμε, να κόψουμε την κορδέλα, λέμε τώρα. Όταν οι μηχανικοί αφαιθούν και κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει, αναδεικνύουν όποια πράγματα πρέπει να αντιμετωπιστούν την ώρα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε στρατευμένοι και εμείς στα Δημοτική Αρχή, και πιστεύω και όλοι της αυτοδιοίκησης έχουμε μεγάλη οριμότητα και αίσθημα ευθύνης στο πώς πρέπει να χειριζόμαστε τα θέματα. Άρα λοιπόν, η όποια καθυστέρηση που μπορεί να κάνει καλό, είμαστε συνοδοιπόροι. Και μια τέτοια περίπτωση είναι και η περίπτωση του χιονοδρομικού. Το δε άλλο, που έχει να κάνει με μια άλλη αξία, δεν είναι μόνο το περιβάλλον και ο πολιτισμός, είναι ο σεβασμός που πρέπει να επιδεικνύουμε σε αυτά, πρέπει να μας διακατέχει όλους τους πολίτες, ντόπιους, επισκέπτες, τους πάντες. Αυτό το πράγμα, και το ορειβατικό καταφύγιο αυτό το πράγμα έρχεται να υπηρετήσει, να αναδείξει το περιβάλλον και τις ομορφιές του περιβάλλοντος, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αν εκλείψουν αυτές οι ομορφιές του περιβάλλοντος, θα παραμείνει ένα κτίριο στη μέση του πουθενά. Άρα λοιπόν είναι δύο πράγματα ταυτόσιμα και γι' αυτά αγωνιζόμαστε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλημέρα σας. Εγώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά και από τον Δήμο Ανογείων, τον Δήμαρχο, τον κύριο Σωκράτη Κεφαλογιάννη. Κατεβαίναν στο Δήμο Φεστού και καλημερίζω τον κύριο Κωνσταντουλάκη Αντώνη, πολιτική προστασία, τη Δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χαίρομαι που σας ακούω, να είστε γερός και δυνατός, κύριε Κωνσταντουλάκη. Όλος ο κόσμος να έχει την υγεία του και να υπάρχει αυτή η πολυπόθητη ειρήνη, γιατί βλέπουμε στο Ανατολική Μεσόγειο τις διαδικασίες που κινούνται και πραγματικό όλοι ευχόμεθα.
Κύριε Κωνσταντουλάκη, ποια είναι τα δεδομένα με τον καιρό? Η περιοχή της Μεσαράς, από ό,τι είδα στο επικαιροποιημένο δελτίο, δεν ξέρω βέβαια αν έχουν ξεκινήσει φαινόμενα κλπ. Φαίνεται ότι θα έχει αρκετό νερό. Τα ορεινά δεν ξέρω αν κατέβει πιο χαμηλά, θα υπάρχει και χιόνι. Αλλά επειδή είσαστε μια ευαίσθητη περιοχή, μην ξεχνάμε και τις καλλιέργειες και όλα τα υπόλοιπα, πείτε μας ποια είναι εκείνα τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει και επίσης αν χρειάστηκε κάπου να παρέμβετε τις προηγούμενες ώρες. Να τα πάραμε τα πράγματα από την αρχή. Εμείς σαν πολιτική προστασία λάβαμε όλα τα απαιτούμενα για τα καιρικά φαινόμενα. Από την περασμένη Παρασκευή θέσαμε το μηχανισμό μας σε εκκίνηση και ήδη ενημερώσαμε τις τοπικές κοινότητες για μέσω των Προέδρων και τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους για την επερχόμενη κακοκαιρία που θα έχουμε Δευτέρα, Τρίτη και ενδεχομένως και Τετάρτη, ώστε να έχουν μια πλήρη γνώση και αυτοί να μπορούν μετά να ανταπεξέλθουν και να μπορούν να κάνουν όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Από χθες είχαμε ενημέρωση με τους τοπικούς Προέδρους να μας ενημερώνουν για τις κοινότητες αν υπήρχαν έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Ευτυχώς για μας στην παρούσα στιγμή δεν έχουμε προβλήματα ούτε στο οδικό δίκτυο, ούτε στα σημεία τα οποία υπάρχουν οι κτηνοτρόφοι μας. Ευελπιστούμε ότι έτσι θα κυλήσει η μέρα. Μία η ώρα το μεσημέρι θα έχουμε τηλεδιάσκεψη ώστε να ενημερωθούμε για το νέο δελτίο για το επόμενο 24ωρο. Mm. Είναι το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που αναφέραν οι επιστήμονες ότι ενδεχομένως να πλήξει περισσότερο την Κρήτη και σίγουρα το κομμάτι του Δήμου Φεστού. Αναμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Είδατε που φτάσαμε, κύριε Κωνσταντουλάκη, να μιλάμε για κύμα κακοκαιρίας μέσα στο χειμώνα, τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, σε φυσικά φαινόμενα, έτσι δεν είναι? Η έντασή του μόνο μας πειράζει, μας πειράζει η ένταση των φαινομένων ενδεχόμενα μόνο να μας ταλαιπωρήσει. Τα υπόλοιπα φυσιολογικά δεν έπρεπε να είναι? Είναι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αλλά όταν βλέπετε ότι για δύο μήνες είχαμε καλοκαίρι μέσα στο χειμώνα, όταν μας κάνει μια απότομη χιονιά, βλέπετε ότι όλοι προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε και να δούμε τι έγινε. Είναι, όπως το αναφέρατε, ένα φυσιολογικό σημείο του καιρού. Όμως μας ανησυχεί ιδιαιτέρως, γιατί όπως αναφέρατε, υπάρχουν θερμοκηπιακές καλλιέργειες, οι ελιές που ακόμα άνθρωποι προσπαθούν να τις μαζέψουν, ελοκομιδή. Και κατά κύριο λόγο, κτηνοτρόφοι και μηνυσοκόμοι που εδρεύουν στις περιοχές πρέπει να τις διαφυλάξουμε και να διαφυλάξουν τις περιουσίες τους. Mm. Αυτό είναι το μέλημά μας. Από εκεί και ύστερα υπάρχει ο μηχανισμός, υπάρχει συνεννόηση με την περιφέρεια Κρήτης, ενδεχόμενο αν το δικό δίκτυο κλείσει, να μπορούν άμεσα τα μηχανήματα έργου να επέμβουν ώστε το δικό δίκτυο να παραμείνει ανοιχτό, όπως το έχουμε κάνει και τις προηγούμενες χρονιές, είναι θέμα σχεδιασμού. Ευελπιστούμε τώρα θα κυλήσουν ομαλά, αλλά αν τυχόν οτιδήποτε χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε. Έχετε και σχεδιασμό για να κλείσουν κάποια σημεία που ξέρετε ότι συγκεντρώνεται νερό για την διάβαση πεζών ή για την κυκλοφορία αυτοκινήτων? Έχουμε αυτό το φαινόμενο που έχουμε εμείς σε ελληνικές διαβάσεις του Γεροπόταμου. Υπάρχει συνεργείο το οποίο ελέγχει κάθε στιγμή το ποτάμι, αν τυχόν ανέβει η στάθμη του, προς το παρόν είναι σε χαμηλή, γιατί μας το ενδεχόμενο είναι ότι με τους βοριάδες δεν κάνει τόσο πολύ έντονο νερό όσο κάνει στη Βόρεια Κρήτη. Έχουμε αντίθετους χιορούς στη βροχόπτωση, όμως εμείς παρακολουθούμε όλα τα φαινόμενα σε οτιδήποτε ζητηθεί να μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε. Και το χειριότερο είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ήδη από την Παρασκευή, ξέροντας ότι θα υπάρχει χιονιάς από πίσω ή χειμώνας από πίσω, όσο διαρκέσει, ότι ενημερώσατε επίσης τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς, τους αγρότες, για να πάρουν και εκείνοι τα απαραίτητα μέτρα και για το ζαντανά τους, όπως επίσης και για το φυτικό κεφάλαιο, έτσι? Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε ένα σύστημα σύζευξης. Προσπαθούμε να τους ενημερώνουμε άμεσα και οι τοπικοί προέδροι και τηλεφωνικά, αλλά και μέσω σύζευξης. Βγάλαμε και ένα δελτίο τύπου την Παρασκευή, ώστε ο κόσμος θα το διαβάσει, να είναι ενήμερος και κατά κύριο λόγο και τους επισκέπτες, γιατί η περιοχή μας είναι τουριστική και ακόμα και το χειμώνα, γιατί υπάρχουν θέρετα τουριστικά μέσα στο χειμώνα, ώστε να έχουν γνώση και να ξέρουν κατά κύριο λόγο ότι οι μετακινήσεις πρέπει να είναι ασφαλές και να τηρηθεί όλο το πρωτόκολλο όταν υπάρχει χιονόπτωση. Μάλιστα. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Κωνσταντουλάκη, διότι νομίζω ότι όλα αυτά και εσείς τα βλέπετε από κοντά και εμείς προσπαθούμε από τη δική μας την πλευρά και μέσω του Ράδιο 984 να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας ακούει στην περιοχή της Μεσαράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο και τη φιλοξενία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Βλέπω και το δελτίο το οποίο είχε έρθει από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης αναφορικά με τους τροχονομικούς ελέγχους στο διάστημα 21 με 27 Ιανουαρίου στην περιφέρεια Κρήτης. 8.160 οι έλεγχοι, 1.997 οι τροχονομικές παραβάσεις οι οποίες έχουν βεβαιωθεί. Για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους η 117 και ζώνης ασφαλείας η 103, η οδήγηση υπό την επίρρεια υνοπνεύματος η 95, η 91 για την υπερβολική ταχύτητα και οι 66 για αντικανονικούς ελιγμούς. Δεν λοιπόν οι παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου, για την κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, για το αντικανονικό προσπέρασμα, αλλά είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με τις υπόλοιπες, όπως επίσης ανάμεσα σε αυτές τις βεβαιώσεις, τροχονομικές παραβάσεις, είναι και η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και είναι 45. Ο καιρός έχει μαυρίσει. Για να σας πω την αλήθεια, και αυτό που βλέπω από τα παράθυρα του 984, τουλάχιστον έχοντας απέναντί μου την Κέρη, τα βουνά της Αγίας Βαρβάρας, Πρινιάς κλπ, όπως επίσης και τις κορυφές του Ψιλορητή. Αυτό σημαίνει βροχή. Έβλεπα τις προηγούμενες ημέρες και το δελτίο το οποίο βγήκε, ή τις προηγούμενες ώρες καλύτερα, από έναν άλλο ορεινό δήμο, το Δήμο Βιάνου. Καλημερίζω λοιπόν τον δήμαρχο, τον κύριο τον Παριτάκη, για να δούμε αν έχουμε θέματα σε αυτή την φάση και τι γίνεται από το δικό σας δίκτυο μέχρι και τους ακτινοτρόφους και μέχρι τα παράλια σας, κύριε Παριτάκη. Καλημέρα, κυρία. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όλα πηγαίνουν καλά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ετοιμαζόμαστε όμως, γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις και την ενημέρωση που έχουμε από σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί, θα έχουμε κορύφωση των φαινομένων. Ήδη έχουμε χιόνια στα ορεινά, στις πλαγιές δηλαδή των βουνών, έχουμε ένα χιονισμένο τοπίο και κάποιες ψιλονυφάδες οι οποίες κατεβαίνουν τώρα αυτή τη στιγμή στη Βιάννη. Δεν έχουμε όμως κάποιο πρόβλημα. Είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε αν χρειαστεί, να παρέχουμε και όπου χρειαστεί. Και σε συνεργασία πάντα και με την περιφέρεια Κρήτης, περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Υπάρχουν κάποια σημεία στο δικό δίκτυο που χρειάστηκε να πάρετε μέτρα από χθες για να είσαστε και εσείς έτοιμοι? Υπάρχουν κάποιες επισημάνσεις? Παρεμβήκαμε 2 φορές για απομάκρυση βράχων που είχαν και άλλα υλικά τα οποία είχαν πέσει από τη βροχή στο οδόφωμα. Ήταν παρέμβαση η οποία έγινε άμεσα χθες το απόγευμα. Σε ποια σημεία? Έγινε στο σημείο, σε επαρχιακό δίκτυο, στη διακλάδωση προς την υπογειό της, στον οικισμό της Μέσης. Στο κεντρικό επαρχιακό δίκτυο. Προς τον οικισμό, δεν άκουσα. Μέση, προς τον οικισμό. Α, στη Μέση. Ναι, είναι ένα σημείο εκεί που έτσι παραδοσιακά ξέρουμε ότι δημιουργεί προβλήματα. Φερτά υλικά κατεβαίνοντας προς τα κάτω, προς την παραλία, προς την ψαρή φοράδα? Κοιτάξτε, δεν έχουμε, όχι. Θα παραλύει στο παραλιακό μέτωπο, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Προς το παρόν τουλάχιστον. Δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο θέμα από χθες. Εμείς σας είπα, περιμένουμε το φαινόμενο να ενταθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι και αύριο. Αύριο πιστεύω θα είναι πιο έτσι δύσκολη μέρα για την περιοχή μας. Μάλιστα, ούτως ή άλλως πάλι. Χαμηλές είναι θερμοκρασίες, εδώ ψηλά είναι στους 4 βαθμούς. Υπάρχει κρύο, οι πλαγιές είναι χιονισμένες, που σημαίνει ότι το χιόνι έχει κάνει την εμφάνισή του, φαίνεται δηλαδή από τα χωριά μας. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε των μετεωρολόγων, θα έχουμε χιόνια από σήμερα το βράδυ. Ωραία, λοιπόν, ενήμεροι είναι όλοι για το τι συμβαίνει και το τι δεν συμβαίνει, ούτως ή άλλως. Έχουμε ενημερώσει τους κοινοτρόφους να λάβουν τα μέτρα, να κατέβουν χαμηλά, να μην αποκλειστούν. Αντιλαμβάνεστε ότι η προτεραιότητά μας είμαστε να καθαρίσουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο, να συνδέονται τα χωριά, να μπορούν να υπάρχει πρόσβαση στο κέντρο υγείας και σε άλλες υπηρεσίες που θα θέλουν να πάνε οι πολίτες. Δεν πρέπει να γίνονται άσκοπες μετακινήσεις την ώρα της έντασης του φαινομένου, δημιουργούν προβλήματα ακόμα και στους χειριστές μας. Θα πρέπει να είναι φοδιασμένοι με τις αλυσίδες όπως προβλέπεται από τον νόμο και όταν ακούν και οι πολίτες τις οδηγίες μας, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ούτως ή άλλως θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Χειμώνα στην κυρία Δουλγεράκη, περιμένουμε τα χιόνια. Περιμένουμε τις βροχές. Θεό Θεό, όπως λέμε. Βέβαια, η χειμώνα είναι. Αν δεν χιονίσει και τώρα, αν δεν βρέξει, πότε θα γίνει. Καήκαμε μετά. Καήκαμε. Δεν έχουμε νερό να πιούμε. Οπότε και το χιόνι είναι ευλογημένο και το χρειαζόμαστε. Βεβαίως, την ένταση του φαινομένου πάνω στην εξέλιξή του δημιουργούνται προβλήματα. Προσοχή από όλους μας. Εμείς θα είμαστε εδώ. Θα παρεύουμε όπου χρειαστεί. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Έχουμε την ετοιμότητά μας. Από εκεί και πέρα θα περάσει και θα πάνε όλα άλλοι όπως ήταν η καθημερινότητα μας. Ωραία, λοιπόν, καλημερίζω τη Βιάννο. Να είστε όλοι καλά κύριε Μπαριτάκη. Και πάω στη Γόρτινα, καλημερίζοντας τον Δήμαρχο, τον κύριο Μιχάλη Κοκολάκη. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς πώς είστε, πώς θα αντιμετωπίζετε αν έχετε φαινόμενα? Προς το παρόν είναι όλα μια χαρά. Είχαμε αρκετή βροχόπτωση χθες και λίγο προχθές. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Σχέση δηλαδή με τα προβλήματα που έχουμε και αφορούν την λειψιδρία, είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Σαφέστατα, δεν το συζητάμε. Χρειάστηκε να παρέμβετε σε κάποια σημεία για την προστασία εκείνων που δεν υπολογίζουν την ένταση των καιρικών φαινομένων για τη δική τους την προστασία, να κλείσετε ιρλανδικές ενδεχόμενα διαφάσεις, έχετε ενημερώσει κτηνοτρόφους κλπ. Τι γίνεται? Κυρία Δουλγεράκη, προς το παρόν δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια. Κάνουμε μόνο ενημερώσεις. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ενέργεια. Κατά σύν το προηγούμενο διάστημα η βροχόπτωση ήταν πραγματικά ευλογία, γιατί ήταν συνεχής και με μικρή ένταση. Ποτιστική δηλαδή. Οπότε, ποτιστική δηλαδή. Ήταν ποτιστική, ναι, πραγματικά. Δηλαδή, αν μας λυπηθεί ο Θεός και το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, αν κάνει μερικές τέτοιες. Τέτοια ξεσπάσματα θα είναι πολύ καλά. Γιατί το θέμα του νερού πλέον είναι, το έχουμε κουβεντιάσει, το έχουμε ξανακουβεντιάσει, είναι σημαντικό. Προς το παρόν δεν χρειάζεται κάτι. Είμαστε σε ετοιμότητα όμως, αν κάτι χρειαστεί να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε όπως το κάναμε στις προηγούμενες χρονιές. Γιατί ξέρετε ότι κάθε τέτοια εποχή, κάποιοι δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο δικό μας, είμαστε επικαιρότητα. Δηλαδή βλέπουμε μια σπυρμέρα εμείς και μαζί με εμάς και όλος ο νομός Ηρακλείου. Και το Ρέθυμνο. Τώρα είμαστε σε ετοιμότητα, έχουμε ενημερώσει κάποιους κτηνοτρόφους οι οποίοι έχουν να κάνουν με τον ορεινό όγκο του Δήμου μας, γιατί έχουμε δύο μέτωπα εμείς, είμαστε από τους Δήμους που έχουμε την ευλογία να έχουμε δύο ορεινούς όγκους, έχουμε και τα Στερούσια, έχουμε και το Ψιλορίτη, τα Κουδούνια από την άλλη μεριά. Πιο πολύ λοιπόν στο Ψιλορίτη προς τα Κουδούνια από αυτή τη μεριά έχουμε λίγο κινητοποιήσει στο Ρούβα, στην Ενότητα και στην Αγία Βαρβάρα, έχουμε ενημερώσει αρκετούς κτηνοτρόφους. Το βλέπουν και αυτοί από τα μέσα. Το βασικό είναι ότι είπε και ο συνάδελφος ο Παύλος, τον άκουγα προηγουμένως, να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Σίγουρα η πολιτική προστασία είναι πλέον έμπειρη στη χώρα μας και στο νομό Ηρακλείου και μας καθοδηγεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε λιγότερες επιπτώσεις και λιγότερα προβλήματα. Και αν είμαστε όλοι μας, σίγουρα είναι τα πράγματα καλύτερα. Εμείς έχουμε και ένα επιπλέον θέμα στο Δήμο μας, που έχει να κάνει με τον Παγετό, γιατί είμαστε ένας Δήμος ο οποίος ενώνει στην ουσία το Βόρειο με το Νότιο Ηράκλειο. Το θέμα του Παγετού είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, δηλαδή μετά από, όχι αύριο που λένε ότι θα έχουμε πιο έντονα φαινόμενα, μεθαύριο στην ουσία το πρωί. Το παλεύουμε, έχουμε έρθει σε επαφή ήδη με την περιφέρεια και για λατσιέρες και για μηχανήματα. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι αν κάτι είναι το οποίο να είναι έτσι πολύ έντονο, να το αντιμετωπίσουμε στην ώρα του. Η αλήθεια είναι ότι ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω αν με την υποδομή σας ως Δήμος είσαστε ικανοποιημένος για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τον χιονιά, αλλά ήδη κάνατε και την πρώτη αναφορά ότι σε συνεργασία μαζί με την περιφέρεια θα έχετε και εκείνα τα υλικά για να αντιμετωπίσετε θέματα παγετού. Σωστό. Η αλήθεια είναι, κυρία Δουλγεράκη, ότι οι πολίτες και οι κάτοικοι, όπως είμαι και εγώ της Αγία Βαρβάρας, πιο πολλοί και οι Γέργερης που εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα, ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε σε περίπτωση τέτοιου φαινομένου, γιατί οι χιονοπτώσεις, δόξα στον Θεό, στον τόπο μας είναι συχνές. Είναι σχεδόν κάθε χειμώνα. Το μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται στο κεντρικό άξονα, ο οποίος συνδέει το Ηράκλειο με τη Μεσαρά και ο οποίος κάθε χρόνο έχει και κάποια. Έχουμε και κάποια μικροπροβλήματα. Όμως εκεί η περιφέρεια κάνει παρεμβάσεις και η περιφέρεια και ο ΑΚ, ο οποίος ο δρόμος είναι
εποπτεύεται από τον Οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτης, κάνουν παρεμβάσεις και με τη βοήθεια των μηχανημάτων του Δήμου. Στην ουσία τα προηγούμενα χρόνια, όσα χρόνια τουλάχιστον είμαστε εμείς Δημοτική Αρχή, δεν είχαμε κάποια σοβαρά προβλήματα. Είτε χιόνια είτε παγετός, είτε φερτά υλικά στους δρόμους, ειδικά στο παλιό οδικό δίκτυο, έτσι, στο παλιό οδικό δίκτυο. Και στο παλιό, αλλά τώρα το παλιό οδικό δίκτυο είναι ένα δίκτυο το οποίο στην ουσία το κυκλοφορούμε μόνο εμείς οι ντόπιοι εδώ πέρα. Δεν έχει, εγώ δηλαδή κάθε μέρα που το χρησιμοποιώ, ο δρόμος πλέον που εξυπηρετεί τον μεγάλο όγκο των οχημάτων από και προς Ηράκλειο Μεσαρά, είναι το καινούργιο οδικό δίκτυο. Εκεί λοιπόν σε κάποια σημεία πριν το πρώτο τούνελ της Αγίας Βαρβάρας θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή μετά την Αυγενική ανεβαίνοντας. Εκεί αυτό το σημείο είναι πάντα που έχουμε κάποια σοβαρά προβλήματα. Είμαστε πανέτοιμοι και σε επίπεδο Δήμου και σε συνεργασία με την περιφέρεια και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να το αντιμετωπίσουμε. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Θα είμαστε λοιπόν σε επαφή. Και μακάρι κ. Γεράκη να κάνει χιόνι, θα το κάνει και 2 μέτρα, γιατί πλέον το στήσιμά μας είναι ο καιρός είναι καλός όταν χιονίζει εδώ πάνω. Έτσι. Δεν είναι τόσο καλό. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να είστε. Καλημέρα σας. Θα τα ξαναπούμε. Επίσης. Να είστε καλά. Γεια σας.